τον Ηρακλή και την Καραμαριά. Πόσο ετών είστε, κύριε? Εγώ πόσο, 65. Εκεί είστε φελός, ρε κύριε. Εγώ είμαι φελός, εσύ είσαι βλαμμένος, ρε. Εγώ είμαι βλαμμένος ούτως ή άλλως. Αλλά εντάξει, ναι. Ναι, δεν μου λες, του Σαουρίδη Μούρη είναι πιο τουριστική από τη δικιά μου. Σου σιγά. Σιγά βρε παιδί του Πολυτεχνείου, βρε σταμάτα. Τι τρόμαξες, επειδή σταχώνει ο άνθρωπος. Διάλογο θα κάνουμε τώρα. Δεν μου λες, εγώ τον Άρη βρίζω ή τους Αριανούς? Μπερδεύεσαι. Κάτσε. Δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα. Μου επιτρέπεις? Ναι. Ναι. Μου επιτρέπεις. Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Αλλά μισό λεπτό. Κάτσε λίγο γιατί. Εσύ παιδί του Πολυτεχνείου, εσύ παιδί του Πολυτεχνείου, άκουμε λίγο, 65. Εγώ τον Άρη, δεν τον, άκουμε λίγο. Εγώ τον... Ναι, αλλά μάθε να ακούς. Ναι, είπες τόσα, άκου και εμένα. Εγώ με τον Άρη δεν έχω απολύτως τίποτα, με τους Αριανούς τα έχω. Καταλαβαίνεις βρε Χριστιανέ μου ελληνικά ή δεν καταλαβαίνεις? Τον Άρη τον εκτιμώ. Άκου. Μάθε να ακούς τη γενιά σου, να μάθει να ακούει, όχι μόνο να κλέβει. Η γενιά σου μου μάθει να κλέβει, μόνο να μάθει και να ακούει. Κοπρίτη, άκου εδώ. Αυτοί που κλέβανε, ακούς. Ναι, παρακαλώ. Αυτούς ψηφίζεις εσύ. Α. Αυτούς που κλέβαν ψηφίζω. Ποιους που ψηφίζεις? Εσύ τι ψήφιζες? Εγώ. Μάλιστα. Εγώ ψήφισα το φίλο μου. Ποιος είναι? Το Βασίλη. Ποιος είναι ο Βασίλης? Το Λεβέντη. Το Λεβέντη. Πότε? Μπράβο. Πότε το ψήφισες? Από πότε το ψηφίζεις? Από εδώ και 25 χρόνια. Αν είναι έτσι όπως τα λέω, σου δίνω συγχαρητήρια, αλλά νομίζω ότι τώρα τελευταία το ψήφισες. Όχι, δεν μου λες τώρα. Απλά συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Εδώ θα σου πω κάτι. Καλά κάνεις και το ταχώνεις. Έχεις ένα άδικο μόνο. Βρίζει τους Αριανούς και όχι τον Άρη. Όχι, ο Κώστας βρίζει τους Αριανούς και όχι τον Άρη. Ποτέ τον Άρη. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει η αδικία. Εγώ εσάς βρίζω, φίλε. Παρακαλώ. Όχι εσένα. Εσάς βρίζω. Τελευταίος για το ημίωρο. Ναι. Εσύ θα με έδινες.